Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ταχύτατοι, ε. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχω ήδη δίπλα μου τον προσκεκριμένο της σημερινή εκπομπής, τον φίλε του Ηλία Τσολακίδη, τον οποίο... Ε, αυτά είναι που τα αποφασίζουμε οι δυο μας, βέβαια. Καταλήξαμε να βλεπόμαστε τρει-τέσσερι φορέ το χρόνο όλο, και όλο Ε, τόσο δεν είναι. Εδώ. Καλώς, ε, εδώ. Ναι, για εδώ μιλάμε, εντάξει. Καλησπέρα. Ενώ θα έπρεπε ίσω πιο πυκνά, Πάντω πράγματα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχετε να μα πείτε πάρα πολλά. Είστε πάντα φορτωμένοι με υλικό. Και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, γιατί ήδη προμήνυσα γύρω από το θεματολόγιο που θα μα απασχολήσει, θα φωτίσει πολύ περισσότερο τον χώρο. Μια σύγχυση. Τελούμε υποεθνική σύγχυση. Έχουμε αλλάξει η κυβέρνηση. Όλα δείχνουν ότι μέσα μα νιώθουμε καλύτερα. Και όλα δείχνουν ότι ναι, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Γιατί πάμε αυτεξούσιοι πλέον, δεν πάμε σκυφτούλίδε και οσφυοκάμπτε. Παρ' όλα αυτά, μία σύγχυση. Τα μέσα μαζική επικοινωνία, αυτοί οι αχυράνθρωποι εκεί πέρα, αυτοί οι καλοπληρωμένοι, συνεχίζουν, κρατεί και λένε τα δικά του δείχνουν τι συγκεντρώσει που θέλουν αυτοί, δείχνουν τα αποτελέσματα έτσι όπω αυτοί τα έχουν αναγνώσει με του Ευρωπαίου εταίρου, δείχνουν πάντα το μικρότερο, το χειρότερο, το πικρότερο. Ενώ οι αλήθειε είναι άλλε. Γι' αυτό είπα, ένα άνθρωπο που τουλάχιστον έχει παρτίδε σχεδόν καθημερινέ με την Γερμανία τουλάχιστον, να έρθει εδώ πέρα να μα ρίξει λίγο φω. Ε, Ευγένεια, δεν ξέρω αν οι γνώσει μου και οι εμπειρίε που έχω από τη Γερμανία, λόγω του γεγονότο ότι ε, ζω εκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, πηγαίνω έρχομαι. δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμο. Πηγαίνω έρχομαι μια φορά το μήνα. Δηλαδή είμαι δέκα μέρε το μήνα εκεί, 20 εδώ, ανάλογα με τι με τις δουλειέ μου. Λοιπόν, ούτε ο καλύτερο ε, έχω... ρεπόρτερ δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την πολυτέλεια. Πράγματι, Αυτό παρακολουθώ, παρακολουθώ, παρακολουθώ ε, και τι δύο χώρε. Και έχω την αίσθηση το ξέρω. Ότι, ότι ούτε εμεί ξέρουμε. Το τι συμβαίνει στη Γερμανία, αλλά ούτε και οι Γερμανοί ξέρουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Σωστά. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι δεδομένο και σκόπιμο. Ε, δηλαδή, εκεί να υπάρχει η μύφο, εδώ να υπάρχει επίση η μύφο για να παίζετε το παιχνίδι μόνο ψηλά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να μην έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν οι λαοί. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, ε, σήμερα ε, ε, έχω, σου έχω φέρει δύο άρθρα ε, από το Σπίγκελ. Το ένα ε, λέει ότι αυτό ο οποίο θα ε, Τσιμπήσει πρώτο, αυτό θα χάσει. Μάλιστα. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ξέρει πολύ καλά ότι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι τεράστιο. Α μην το παίζουν άνετοι οι Γερμανοί. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για αυτού. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τον γερμανικό τύπο, πρόσεξη, ο οποίο στο σύνολό του είναι αρνητικό απέναντι στην Ελλάδα. Το ξέρω. Αλλά, αλλά τα άρθρα τα οποία. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα, τους τελευταίους μήνες και αφορούν την Ελλάδα ποτέ στα 35 μου χρόνια δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Θετικά. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο, ο, ο αρχισυντάκτης του Σπίγκελ να απευθύνεται στη Μέρκελ και να της λέει «Πού την πα στην Ελλάδα? Να τη ρίξεις στα βράχια? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για σένα?» Διότι... Ωραία, η Ελλάδα, εντάξει, μια μικρή χώρα είναι, θα τη βάλουμε στην άκρη. Τι θα γίνει με την Ιταλία. 300 δισεκατομμύρια είναι το χρέος της, της, της το, το, τα, χρέη τα οποία πρέπει να ξεπληρώσει άμεσα η Ιταλία. Τι γίνεται με την, με τον, με την Λεπέν. Τι γίνεται με την Ισπανία. Έρχονται σε λίγο. Αν όλοι αυτοί ακολουθήσουν τα βήματα της Ελλάδος, τι γίνεται. Πού πάμε. Είπα κάτι πριν γιατί το άκουσα και το μετέφερα όσο μπορούσα πιο έτσι εμπλουτισμένο. Ότι τελικά μοιραία είμαστε όντω εκείνοι οι οποίοι αρχίζουμε το ξύλωμα ενό υφάσματο. Έτσι, έτσι ακριβώ είναι. Και αυτό, θα και αυτό φοβούνται. Πάλι. φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Όπω ο διάολο στο λιβάνι. Ακριβώς. Αυτό φοβούνται καταρχήν. Του το λένε οι τρει σοφοί οικονομολόγοι τη Γερμανία, μεταξύ αυτών ο Πίτερ Μπόφιγκερ, ο οποίο λέει Δεν βγάζει πουθενά. Ξεχάστε το. Το πρόγραμμα αυτό παράγει μόνο φτώχεια. Δεν πρόκειται να παράξει ποτέ ανάπτυξη. Ξεχάστε το. Και όμως συνεχίζει να επιμένει στο λάθος ο κύριος Σόμπλε. Το οποίο λάθος όμως εδώ, για να μην τους χρεώνουμε ανοησία, διότι αυτό μάλλον δεν μπορούμε να τους το χρεώσουμε, Πέρα από οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι και σχέδιο ναι, λάθο. Κοίταξε, μην ξεχνά, λάβει υπόψη σου την ιδιοσυγκρασία του, τον, τον, του, 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 του γερμανού οικονομολόγου, του γερμανού υπουργού οικονομικών. Ναι. Ο οποίο είπε κάτι, το οποίο αυτό το κάτι έχει βγει από κάποιου υπολογισμού. Ναι. Έχει πάρει μία στάση. Δυστυχώ η ανθρώπινη υπόσταση ε, δεν είναι μέσα στου υπολογισμού. Το του. είπαμε αυτό. Είναι, είναι αριθμοί. Αριθμή. Και οι αριθμοί. Βγαίνουν για τη Γερμανία. Ένα τρισεκατομμύριο. Άρα δεν είναι λάθο ω προ αυτό. Μαθηματικά δεν είναι λάθο. Τα έχει για τη, χώρα Μπράβο. Του. Μπράβο. για τη χώρα του. Άρα κοιτάζει την πάρτη του. Του, του. Έτσι ακριβώ. Την πάρτη του κοιτάζει. Την πάρτη του κοιτάζει. Και το λέει. Αυτό το, είναι αντιευρωπαϊκό τους... από μόνο του. Του το λένε ξεκάθαρα οι δικοί του οικονομολόγοι. 60 δισεκατομμύρια, 60 με 80 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Μπόφιγκερ, ότι έχει βγάλει η Γερμανία μόνο από την κρίση. Έτσι. Λοιπόν, άρα γιατί να μην. Έχοντα και την πίεση βεβαίω των ψηφοφόρων του, διότι εκεί γνωρίζει πολύ καλά ότι τη μεγάλη τη ζημιά την κάνει η Bild. Έτσι. Τι περιμένει τώρα από τον πολίτη, ο οποίο με το που σηκώνεται το πρωί που βγαίνει από το σπίτι του, πάει, ρίχνει ε, 40-50 λεπτά. Και παίρνει την build. Παίρνει μια εφημερίδα η οποία έχει έναν τίτλο Φαρμάκι και από κάτω μια ξεβράκωτη. Έτσι. Αυτήν την διαβάζει η μισή Γερμανία. Λοιπόν, η οποία κάνει ζημιά, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Και καθοδηγεί τον Γερμανό μέχρι έτσι, τον πόλεμο, έτσι μέχρι στον πόλεμο, έτσι, τον πάει, έτσι τον πάει στον Αλλά θέλω να πω, το τονίζω και πάλι, ότι έχουν, έχουν ε, περισσέψει οι φωνές που μιλούν πλέον ανοιχτά ότι αυτό το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι το πρόβλημα της χώρας μας. Ευθυνόμαστε και εμείς σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήρθαν κάποιοι πριν από μερικά χρόνια και έκαναν μία διάγνωση και διαπίστωσαν ότι είμαστε ασθενείς και μας έδωσαν ένα φάρμακο. Αλλά από αυτό το φάρμακο δεν γίναμε ποτέ καλά. Αυτό το φάρμακο απέναντίας παράγει συνεχώς δυστυχία, παράγει φτώχεια. Λοιπόν, ε, πρόσφατα βρέθηκε το... Ε, η ARD στον καπνικό σταθμό. Ναι. Ήρθαν και έκαναν ένα... Το πρώτο κρατικό γερμανικό, το κανάλι. Πρώτο γερμανικό κανάλι. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Στις 19 το μηνό θα βρίσκεται το Έντεφαο Επίσης ε, κανάλι ε, γερμανικό μεγάλης Ε, Συναντήθηκα πρόσφατα με έναν από τους δημοσιογράφους, για να συζητήσουμε το πλαίσιο της επίσκεψής τους, ε, και μένουν, μένουν έκπληκτοι. Δηλαδή... Τους, τους είπα το εξής, πάμε στο νοσοκομείο μας, θέλετε να ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο μας. Ένα στολίδι το οποίο δεν έχει εντατική, γιατί δεν έχουμε γιατρούς. Ένα πλήρες εξοπλισμένο νοσοκομείο το οποίο δεν έχει γιατρούς, το οποίο δεν έχει βαμβάκι. Ε, ε, το, 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 το ΕΚΑΒ να έρχεται στον καπνικό σταθμό να πάρει γάντια. Το νοσοκομείο, το κρατικό νοσοκομείο να στέλνει ασθενείς στην, στο, στο κοινωνικό ιατρείο για να πάρουν φάρμακα. Αυτά. Μπορείτε να τα φανταστείτε εσείς μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Εκεί μας έχει οδηγήσει η λιτότητα. Και πού είναι η ανάπτυξη. Δώσατε τόσα λεφτά. Πήραμε το μεγαλύτερο, κάναμε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέου που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Πήραμε τόσα χρήματα. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Πήγαν για να σώσετε τις τράπεζές σας. Άρα, Και συνεχίζετε. συνεχίζεται. Άρα α... Α... αυτοί γνωρίζανε. Ε, φυσικά γνωρίζουν. Δεν του ταρπάξανε κάποιοι επιτίδια από εδώ πέρα. Βέβαια του δώσαν τι προμηθειέ του. Για να τα λέμε όλα τώρα, πήραν εκεί τελώνε τα δικά του γιατί αλλιώ. Γιατί να εξυπηρετήσουν το χρέο. Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, ε, και θέλω να σου πω το, το εξή. Σου ανέφερα προηγουμένω. Ε, αυτό είναι ένα σήμα το οποίο κυκλοφορεί στι τελευταίε μέρε στην Γερμανία. Είναι τα συνδικάτα τη Γερμανία. Έχουν συντάξει μία επιστολή, την οποία υπογράφουν ε, τουλάχιστον 100 καθηγητέ πανεπιστημίου, οικονομολόγοι ε, Γερμανία, της Γερμανίας, η οποία... Το οποίο αυτοί σημα... οι οποίοι δεν βρέθηκαν ακόμη στην Ελλάδα, έτσι να τα λέμε κι αυτά, <laughs> αυτοί που υπογράφουν στη Γερμανία, οι γερμαναράδες όπως εμείς τους αποκαλούμε, στην Ελλάδα ακόμη δεν ξετρύπωσαν τα σαλιγκάρια, δεν είδαμε ακόμη εδώ στις πλατείες χθε και την πρώτη φορά απλώς Κοσμάκης πήγε. Εγώ δεν είδα διανοούμενους εκεί να πούνε πάμε τώρα ελληνικά, πάμε είναι η ευκαιρία. Λένε λοιπόν, λέει λοιπόν, αυτό, γράφει αυτό το σήμα η Ελλάδα μετά τις εκλογές. Κανένας κίνδυνος απέναντίας ευκαιρία για την Ευρώπη. Αυτό, αυτό το υπογράφουν τα συνδικάτα της Γερμανίας. Τα διοικητικά του συμβούλια, 100 καθηγητέ πανεπιστημίου και οικονομολόγοι. Λοιπόν, αυτή είναι α, η άλλη Γερμανία. Αυτή λοιπόν, είναι η άλλη Γερμανία. μιλώ εδώ για την άλλη α, αυτή Γερμανία. Αυτή είναι η άλλη Γερμανία και υπάρχει μια άλλη Γερμανία. Φυσικά και υπάρχει. Έτσι. Φυσικά. Ε, σου αναφέρω ότι. Ε, το Κοινωνικό Φαρμακείο, στον, τελ, στον χρόνο λειτουργίας του, έχει, έχει, πάρει, έχει δεχθεί τουλάχιστον 500 πακέτα με φάρμακα από τη Γερμανία. Είναι πολίτες οι οποίοι μαζεύουν τα φάρμακά τους, γιατροί οι οποίοι στέλνουν φάρμακα που τους περισσεύουν, τα στέλνουν σε μας εδώ. Λοιπόν, αυτό να μην το ξεχάσουμε. Οι λαοί, οι λαοί θα πρέπει να είναι πάντοτε ενωμένοι, ανεξάρτητα τι κάνουν οι πολιτικές τους ηγεσίες. Λοιπόν, τώρα. Καμιά φορά αυτή η αλληλεγγύη των λαών είναι που σώζει και την παρτίδα. Έτσι ακριβώ. Και βάζει σε τάξη του άλλου, του αχυράνθρωπου. Μην θεωρηθεί ότι περιαυτολογώ θε, με αυτό που θα πω, αλλά έτσι το θεωρώ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, η παρουσία τη εθελοντική ομάδο και το έργο τη, με το χωρί μεσάζοντα, με το κόντρα στο ρεύμα, με όλη αυτή την αντίσταση την οποία κάνει τα τελευταία χρόνια με τις δράσεις που επιλέγει απέναντι στα διόδια, ε, με το κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό φαρμακείο, ε, έχει προξενήσει το ενδιαφέρον των ξένων. BBC, ARD, CDF, ε, ε, New York Times, ε, Zeitung. Ε, δεκάδες έψ, εκπρόσωποι ΜΜΕ έχουν βρεθεί στη χώρα, στην, στην Κατερίνη για να δουν τι γίνεται πώς αντιδρούν οι πολίτες στην, 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 κρίση. Λοιπόν, και μεταφέρουν ένα μήνυμα προς τα έξω. Όταν παίζει ένα ντοκιμαντέρ μισή ώρα στη γερμανική τηλεόραση και δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα σε μια επαρχιακή πόλη, σε, όταν βλέπει ο Γερμανός ότι σε μια επαρχιακή πόλη 2.000 οικογένειες δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο, δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλισή τους, αμέσως τίθεται το ερώτημα. Μα καλά και εμείς πώς τους βοηθάμε, τι γίνεται, τόσα λεφτά πήρανε, στέλνουν μετά χατρώικες κάτω, τους ελέγχουν, τους πιέζουν και πάλι ακόμη δυστυχία. Ε, μα αυτό είναι. Αυτό άρχισαν να καταλαβαίνουν πλέον οι Γερμανοί, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο προσπαθούν να εφαρμόσουν είναι λάθος και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το λάθος. Ελπίζω η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει να αντιστέκεται, να συνεχίσει με αυτήν τη συνέπεια να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει πλέον ο ελληνικός, ο λαός μου. Και δεν ξέρω, Ευγένιε, ποι, ποια είναι η προσωπική σου απόφαση. Εγώ το έχω πάρει απόφαση πλέον. Ότι θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να σκουπιστούμε πάλι με εφημερίδα. Ναι. Αλλά καλά αξίζει, το λες. Ε, 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 εγώ προσωπικά για μένα το έχω πάρει απόφαση. Καλά το έτσι. λες, καλά το λες, έτσι, στο άκρο να εκεί, για έτσι. να καταλαβαίνω. και τι έτσι. Ούτε καν διά... το χαρτί υγείας της κυρίας Βούλτεψη δεν θα υπάρχει, έτσι. Αλλά θα είναι μια καινούργια αρχή και θέλω πραγματικά να φτάσει αυτή η στιγμή που... Τα πράγματα θα ξεκινήσουν από την αρχή. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε ένα ικανότατο λαό. Και θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί ο κόσμο άρχισε να μαθαίνει. Άρχισε να μαθαίνει. Υπάρχει μία. Στο τελευταίο διάστημα. Να μαθαίνει από το πάθημα. Βεβαίως, αυτό το μάθημα εννοεί. Βεβαίω. Βεβαίως. βεβαίως. Ποιο μπορούσε να διανοηθεί. μου το λένε ακόμη και οι ίδιοι μου φίλοι, οι Γερμανοί. Δεν λέει. Ακόμα δεν ορκιστήκανε και οργώσαν όλη την Ευρώπη. Ποιο περίμενε από μία κυβέρνηση νεοσύστατη να οργώσει ολόκληρη την Ευρώπη. Έφερε τα πάνω κάτω. Έτσι. Ή τουλάχιστον έκανε πράγματα πρωτόγνωρα. Έκανε, Δεν Ναι, έκανε, έκανε κάτι. Έκανε κάτι. Βγήκε και είπε: Δεν συμφωνώ. Βγήκε και του είπε: Κοιτάξτε, είστε λάθο. Βγήκε και του είπε: Δεν αποφασίζετε για μα μόνοι Έτσι. Ξέρει τι σημαίνει ένα πιτσιρικά να βρεθεί μέσα στα ηλίσια και να του πει: Ακούστε να δείτε. Δεν είμαστε ενοικιαστέ. Είμαστε συγκάτοικοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν πέρασε στα, 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 στα ψηλά, ψηλά γράμματα. Στα ψηλά, αλλά αυτό σημαίνει παλικαριά, σημαίνει boy. Έτσι. Και αν πραγματικά αυτό το πράγμα συνεχίσει έτσι, χωρίς να υπάρξουν κολοτούμπες, και αν θέλεις αυτό υπόθηκε και από την αρχή και το, το, το... Είναι ένα φυσιολογικό φόβο μα γιατί ναι, πάθαμε τόσα. Κοίταξε, οπότε το ότι θα υπάρξουν... Κάθε μέρα με κολοτούμπε είχαμε το να το κάνουμε. Το το φοβόμαστε το θα... λοιπόν. Το ότι, το, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εφαρμόσει το πρόγραμμά του έτσι όπω το έχει εξαγγείλει αυτό είναι γνωστό. Το ξέραμε από την αρχή. Ότι θα υπάρξουν περικοπέ θα υπάρξουν. Ότι, θα υπάρξει, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει στο μολύβι το χαρτί και να πει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, εκείνο δεν πρόκειται να γίνει. Το γνωρίζουμε. Αλλά γίνεται κάτι. Γίνεται κάτι, ξεκίνησε να γίνεται κάτι. Και ξεκινάμε από τη γάγκρανα. Δεν μπορεί αυτό ο ελληνικό λαό να δουλεύει και να ρίχνει χρήματα μέσα σε ένα άδειο βαρέλι. Δεν μπορεί να ξεπουλήσει την περιουσία σου. Έτσι κάνουν στα σπίτια του. Δηλαδή, σε, ένα, σε μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα οικονομικό, μία από τι δικέ του οικογένειε, τι κάνουνε, Πάνε και πουλάνε. Αυτές, αυτά τα κομμάτια, τα περιουσιακά του στοιχεία που θα, τους α, θα του αποφέρουν έσοδα για να μπορέσουν να, ξεπου, να, να, ξεπληρώσουν τα χρέη. Έτσι κάνουν, αυτό το λογαριασμό κάνουν στα σπίτια τους. Βεβαίω και πρέπει να, 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 προστατεύσουμε τη δημόσια περιουσία, τι δημόσιε τις, εκείνε δημόσι, τις δημόσιες επιχειρήσεις, εκείνες οι οποίες θα φέρουν χρήματα για να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας. Έτσι φαντάζονται δηλαδή το, το μέλλον αυτού του τόπου. Να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να τα ξεπουλήσουμε όλα και κάθε φορά που είναι να πληρώνουμε τόκους, να ζητάμε πάλι δανεικά. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, ε, εγώ θέλω να σου καταθέσω μία άλλη πληροφορία, η οποία ε, ε, με έχει κατασυγκινήσει το γεγονός ότι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο κύριος Κρίστοφ Σμιν Κούσταφους ε, μας έχει στείλει μία επιστολή, ο οποίος γράφει το εξής. Έχει γράψει δύο βιβλία για ε, ε, την καταστροφή δύο ελληνικών χωριών από τους Ναζί. Είναι μία έρευνα την οποία έχει ολοκληρώσει το έτος 2003. Έχει γράψει τα δύο βιβλία αυτά, και τα βιβλία αυτά έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, μεταξύ αυτών και στα ελληνικά. Και μας είπε ότι όλα τα έσοδα από τα βιβλία του θα διατεθούν για το κοινωνικό ιατρείο της πόλης μας. Ε, υπάρχουν άνθρωποι και στην άλλη πλευρά. Υπάρχουν άνθρωποι και στη Γερμανία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε τον τρόπο αυτούς τους δύο λαούς να τους ενώσουμε και να μπορέσουμε να πείσουμε τις ηγεσίε των κρατών μας ότι ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι αυτός και όχι αυτός τον οποίο ακολουθείτε εσείς. Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε καλά. Και δεν το λέω επειδή θέλω να στηρίξω τη σημερινή κυβέρνηση. Το λέω επειδή το πιστεύω. Το βλέπω. Και καλά θα είναι, όπως είπες προηγουμένως, ας βγούμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα. Ας βγούμε να το δείξουμε ότι στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν αύριο στραβοπατήσει θα είμαστε πάλι εκεί. Για να, τις πούμε, για να, της, να, να, την υπενθυμίσουμε ότι ο δρόμος που θέλει, που έχει επιλέξει ο πολίτης, είναι αυτό και όχι αυτό τον οποίο επιλέγει τώρα εσύ. Έτσι. Χθε το βράδυ στην πλατεία είπα ότι καλωσορίζουμε του βουλευτέ τη Πιερία σε αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρόμαστε που τρει άνθρωποι, νέοι άνθρωποι με του οποίου ήμασταν στα κινήματα πάντοτε μαζί, με τον Τζαμακλή το Χάρη, με την Πέτη τη Σκούφα, με τον ε, Ζήσι το Ζάνα, ήμασταν πάντοτε σε όλου αυτού του αγώνε. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι διόδια. Του έβαλε στα δύσκολα. Επέκταση των ορίων του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου. Χωρί μεσάζοντε. Απαγόρευση πλανόδιου εμπορίου. Ε, Δεκάδε θέματα για τα οποία παλέψαμε. Εγώ περιμένω. Βρώμικε θάλασσε. Περιμένω να κανόνων... κλείσει το κοινωνικό ιατρείο. Το κοινωνικό ιατρείο πρέπει να κλείσει σύντομα. Εφόσον οι πολίτε έχουν το δικαίωμα και έχουν ελεύθερη πρόσβαση να πηγαίνουν στο, στο, στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει λόγο ύπαρξη του κοινωνικού ιατρίου. Το κοινωνικό ιατρίο πρέπει να, να κλείσει. Και όταν το ανοίξαμε, όταν το ξεκινήσαμε, αυτό είχαμε πει. Ότι θα κάνουμε εκδήλωση, μια γιορτή, όταν θα κλείσει, όχι τώρα που ανοίγει. Θα συνεχίσει, η πρότασή μου είναι να συνεχίσει να υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο. Για τον εξή λόγο. Το χαρτί δεν το πετά, το πα στην ανακύκλωση. Και το πλαστικό, και το μπουκάλι. Γιατί να πετάξω στα σκουπίδια τα αρχινημένα μου φάρμακα. Θα τα πάω στο κοινωνικό φαρμακείο, να τα μαζέψουμε και να τα δώσουμε στο νοσοκομείο. Θα χρειαστούμε τέτοιε ενέργειε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ρόλο για τον πολίτη, αρκεί να θέλει Έτσι. να έχει την επιθυμία να τον έχει το ρόλο του. Έτσι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο Έτσι. αυτό. Όλο και θα βρούμε. Λοιπόν. Ακόμη και στον παράδεισο μέσα, νομίζω ότι είναι του Fast η κουβέντα υπάρχουν ρόλοι για να καλυτερέψουμε. Εκόμα ε, και εκεί α, μέσα. Αυτό, αυτό, είναι σίγουρο ότι Έτσι. και ρόλοι και ρόλοι μάλιστα για όλους. Έτσι. Έτσι. Να αρχίσουμε επιτέλους να εμφανιζόμαστε όλοι. Και ξέρεις το κάνουμε, το κάνουμε αυτό πράξη μέσα στην ομάδα. Οι αποδέκτες του κοινωνικού παντοπολίου είναι μέλη της ομάδος. Μέλος της ομάδος τι σημαίνει. Ότι θα έρθει μαζί να τρίψουμε τη, την, την, την που θα ψήσουμε σήμερα το απόγευμα. Γιατί να την τρίβει συνεχώς ο Γιάννης, να την καθαρίζει ο Γιάννης. Γιατί να κόβει συνεχώς το, το γρασίδι ο Γιώργος. Θα έρθει να συμμετέχεις και εσύ. Έχεις κι εσύ ρόλο. Και κοίταξε, εσύ είσαι υγιής. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι άνεργοι, φτωχοί και είναι και άρρωστοι, είναι στο κρεβάτι. Εσύ που μπορείς να κόψεις το γρασίδι θα βοηθήσεις. Θα προσφέρει και εσύ την υπηρεσία σου σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Συγκινήθηκα προχθέ. Ε, ένα γείτονά μου ήταν άρρωστο για πολύ καιρό στο κρεβάτι. Και ήρθε ένα άλλο γείτονα, φίλο, ο Λεωνίδα, και λέει: Ρε παιδιά, δίπλα. Καλά θα ήταν να του πάμε μερικά τρόφιμα. Δεν έχει ο καημένο τίποτα. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και του είπα, Λεωνίδα, μήπως έχει κάποιον γνωστό φίλο να έρθει να δουλέψει. Γιατί κάθε οικογένεια που παίρνει τρόφιμα πρέπει να δουλέψει 8 ώρες για να πάρει τα 40 κιλά τρόφιμα του κοινωνικού παντοπολίου. Και πετάγεται η γλυκερία και λέει ότι θα δουλέψω εγώ. Η οποία και η γλυκερία είναι μέλος του κοινωνικού παντοπολίου. Είναι αποδέκτης τροφίμων. Έτσι. Είναι μέλος του κοινωνικού παντοπολίου. Και πετάχθηκε και λέει θα πάω να δουλέψω εγώ. Αυτό σημαίνει ελληνική ο ένας να μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον. Και αυτό άρχισε επιτέλους να, 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 γίνεται πράξη. Δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, πριν από δύο χρόνια είχαμε περιστατικό που πήρε κάποιο τα τρόφιμά του και βγήκε έξω και έριξε πέντε κιλά ρύζι μέσα στον κάλαθο των αχρήστων. Τον είδε κάποιο τη ομάδα και λέει τι κάνεις εκεί. Λέει εμείς δεν τρώμε ρύζι. Αυτό αυτό ο άνθρωπο δεν χρειάζεται τρόφιμα. Αυτό ο άνθρωπο πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, δίνοντα την ευκαιρία σε αυτού του ανθρώπου να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά. Δεν είμαστε μόνοι. Πρέπει το, ε, το εγώ να το πετάξουμε από πάνω ναι. μα. Αυτό έχει να κάνει με το λεγόμενο αξιακό χώρο. Εκεί είναι προφανέ ότι οι άνθρωποι πριν από 4-5 δεκαετίε ήταν οι άνθρωποι που ζητάμε σήμερα. Άρα αυτό το κενό που δημιουργήθηκε για τους γνωστούς λόγους της φιλαυτίας, της εγωπάθειας, του φιλοτομαρισμού πρέπει σιγά σιγά πάλι, γιατί σιγά σιγά γίνονται θα δεν είναι θαυματικά, Όχι, δεν με τέτοιες ενέργειε ενέργειες και με τέτοιες δράσεις σαν τις δικές σας, να το ξαποστείλουμε αυτό το κακό φαινόμενο και να επανακατακτήσουμε αυτή την, την, την αλληλεγγύη. Και δεν ξέ... είναι πράγματα που δεν είναι μαθήματα. Πρέπει κάποιο να το κάνει μάθημα αυτό. Και μάθημα δια της εφαρμογής έτσι, Κοίταξτε, με τη συμμετοχή του. Ειλικρινά σου μιλώ, είμαι τόσο περήφανο για αυτό που, που συνέβη και, ε, ε, με το Χριστουγεννιάτικο χωριό και όχι μόνο εγώ αλλά και όλη η ομάδα ως στενό πυρήνα που εργάστηκε για το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Δηλαδή, σαν νούμερο το έχεις ακούσει. Προσπάθησε λίγο να το φανταστείς. 487 άτομα ήρθαν και είπαν «Ναι, θα έρθω να βοηθήσω» το χριστουγεννιάτικο χωριό λειτουργήσε με 70 άτομα την ημέρα. Χρειαζόμασταν 70 άτομα την ημέρα. Στι 4,5 ώρα συναντιόμασταν μπροστά στο φούρνο όλοι οι εθελοντέ και γινόταν η κατανομή των εργασιών. Πρόσεξε, 487 άτομα. Είναι ένα τεράστιο αριθμό. Που αυτό τι σημαίνει. Άρχισε κάτι να αλλάζει. Ναι. Αυτό αρκεί να έχει την συνέχεια του. Να έχει τη δύναμή του. Να μην... Την είδε στην πλατεία χθε. Φυσικά, φυσικά. Και θα δούμε και άλλα θαύματα. Έτσι. έτσι θα τα δούμε και άλλα θαύματα. Βέβαια για εκείνου οι οποίοι ακόμη δεν έχουν μοιηθεί, δεν έχουν καν αντιληφθεί τον άλλο ρόλο του πολίτη. Τα πράγματα φαίνονται ακόμη έτσι σοκαριστικά, ανερμήνευτα. Θα μοιηθούμε όλοι. Όλοι θα μοιηθούν. Κάποια στιγμή θα αναλάβουμε τον επόμενο ρόλο. Δεν θέλω να φύγει, γιατί έχω να θέσω και άλλα ζητήματα. Έτσι. Θα μείνει εδώ, μαζί θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ωραία. Εσείς έχετε και τσικνοπέμπτη σήμερα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, ωραία. Άρα αν δεν έχουμε που να... δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα έρθουμε σε εσά. Θα σου τα εξηγήσω σε <laughs> λίγο. <laughs> Καλά. Λοιπόν, διαφημίσει, θα παρακαλέσω και επιστρέφουμε.